Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα TV Stories? Είστε έτοιμοι να ακούσετε περισσότερες τηλεοπτικές ιστορίες? Κοντά μας έχουμε μία κοπέλα, ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά που ο φακός το λατρεύει και η ίδια βεβαίως αγαπάει το φακό. Κυρίως της μεγάλης οθόνης. Αλλά πολύ έτσι τελευταία τη θαυμάζουμε και την αγαπάμε και μέσα από τη μικρή οθόνη. Τόνια Σωτηροπούλου κοντά μας. Τόνια μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Καλημέρα. Είμαι καλά. Θέλω λίγο να θυμηθείς τις πρώτες σου τηλεοπτικές στιγμές. Όταν ήσουν ένα μικρό παιδάκι, τι είχες δει πρώτη φορά στην τηλεόραση? Από τα πρώτα πράγματα που θυμάμαι ως παιδάκι είναι σαφέστατα τα καρτούν, ναι. Όπως Μπόλεκ και Λόλεκ. Μου φαινόταν απίστευτο το ότι βλέπω τόσα χρώματα, που προφανώς οι τηλεοράσεις δεν είχαν και τα ίδια χρώματα που έχουν σήμερα τότε, αλλά ότι αυτό κινείται μέσα στο σπίτι μου και μπορώ να το βλέπω και είναι καταπληκτικό. Δεν μου λες και πώς σου κόλλησε το μικρόβιο, βλέποντάς το αυτό, πότε το συνειδητοποίησες ότι θες και εσύ να είσαι ηθοποιός? Μου άρεσε από μικρή το ξένο σινεμά. Οπότε όταν έβλεπα τόσα Παίρνει ο Άνεμος, σκεφτόμουν, α, και εγώ θα μπορούσα να παίξω αυτό το ρόλο κάποια στιγμή. Ό,τι έβλεπα και μου άρεσε, με έκανε να ονειρεύομαι. Η τηλεόραση νομίζω ότι μας ανοίγει κάποιες πόρτες στο να χτίσουμε την προσωπικότητά μας εν μέρη. Θες να μου περιγράψεις λίγο που έχεις την τηλεόραση στο σπίτι? Η τηλεόραση στο σπίτι είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Και είναι αυτό που μου αρέσει από την LG OLED, γιατί είναι πραγματικά σαν να έχεις ένα πίνακα, σαν να είναι ίδιος με αυτό το stand που είναι αυτό που επέλεξα εγώ αντί να τη βάλω στον τοίχο. Είναι σαν να έχεις έναν πίνακα ζωγραφικής. Και είναι και με κορνίζα ο πίνακας ζωγραφικής, και αυτό είναι το ωραίο σε αυτό το mode της τηλεόρασης, έτσι. Όπως και αυτό το αρχείο με τους πίνακες και τις φωτογραφίες, δεν με ενοχλεί καθόλου να το έχω στο σπίτι να παίζει και να εναλλάσσονται οι όμορφες εικόνες και τα χρώματα. Όπως επίσης αυτό που μου αρέσει πολύ στην τηλεόραση που έχουμε τώρα στο σπίτι, την LG OLED, είναι ότι τα αυτοφωτιζόμενα pixels δημιουργούν μεγαλύτερη ευκρίνεια σε όλα αυτά που βλέπεις, τα χρώματα, τα αστέρια τη νύχτα. Και επιτέλους μου έλυσε ένα βασικό πρόβλημα που είχα, που ήταν ότι σε ταινίες και σειρές που έβλεπα, ιδίως αν έβλεπα κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βραδινές σκηνές ήταν τρομερά σκοτεινές. Ναι. Και τώρα δεν είναι έτσι, οπότε μου αρέσει πολύ. Η σειρά που είσαι φέτος έχει επιτυχία, την παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Σε ξαναβλέπουν στο δρόμο διαφορετικά, σου μιλούν σαν να είσαι ο χαρακτήρας και όχι εσύ ή όχι? Όχι, συνήθως, που δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό αυτό, αν θα μου άρεσε δηλαδή να απευθύνονται στο δρόμο σε ένα βαθμό με το όνομα του ρόλου. Αλλά το πιο αστείο που συνέβη και ήταν το μοναδικό, πήγα να εμβολιαστώ και μου λένε οι δύο άνθρωποι που ήταν στο εμβολιαστικό κέντρο, θα σου δώσω το χαρτί αν μου πεις τι θα γίνει με τον Αντώνη. Είναι ο άλλος χαρακτήρας που παίζουμε μαζί. Θα ήθελες, έχεις ζηλέψει σειρά που βλέπεις στην τηλεόραση ελληνική ή ταινία και θα ήθελες να είσαι και εσύ μέρος της? Από ελληνικές σειρές θα έμπαινα στους 42 βαθμούς που το είδα φέτος και είναι εξαιρετικό και έχω και πολλούς φίλους που παίζουν και είμαι πραγματικά πολύ περήφανη για αυτούς. Από ελληνικές ταινίες είναι άπειρες που θα ήθελα να είμαι κι εγώ μέρος τους. Δεν βλέπεις καθόλου εκπομπές οι οποίες ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή ενδεχομένως? Και αν δεις πώς αντιδράς? Δεν θα κάτσω καθόλου να ασχοληθώ. Είμαστε 5 άνθρωποι στην Ελλάδα. Πολύ μικρή οικογένεια στην οποία βρισκόμαστε. Δεν πιστεύω ότι το να μάθει κάποιος τι συμβαίνει στη δική μου προσωπική ζωή είναι κάτι που τον ενδιαφέρει στην πραγματικότητα ή θα αλλάξει κάτι. Θα έκανες εκπομπή τηλεοπτική? Νομίζω πως όχι, γιατί δεν είναι ο δικός μου ρόλος. Θέλω να είναι ξεκάθαρη η ρόλη σε σχέση με το τι εγώ επιλέγω να κάνω στη ζωή μου. Δεν είμαστε όλοι για όλους, πιστεύω. Σου έχουν κάνει όμως προτάσεις να κάνεις εκπομπή, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι, αλλά ακόμα και όταν μου κάνουν πρόταση για να παρουσιάσω κάτι, βιώνω ένα προσωπικό σοκ ότι αλήθεια, εγώ, μα γιατί, πώς το σκέφτηκες? Αλλά ναι. Λοιπόν, Τόνια, πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στην τηλεόρασή σου να έχεις τις πιο όμορφες εικόνες. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και να μας φέρνεις στο σπίτι μας ακόμη καλύτερες δουλειές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου για να λάμψεις στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη. Σε ευχαριστώ που καρδιάσεις. Να είσαι καλά.